Φίλε και φίλοι, κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Καλή εβδομάδα. Θα είμαστε για το επόμενο δύο ώρο μαζί και μετά από απέτηση δική σα και πολύ έντονη, απέτηση, θα έλεγα του τελευταίου μήνε από την πρώτη εμφάνιση στην κάναμε με το φθινόπωρο. Είναι κοντά μα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριο Δημήτρη Καζάκη, ο γνωστό οικονομολόγο, γραμματέα του, του ΕΠΑΜ του ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου. Καλώ ήρθατε. Καλώ ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Θα είμαστε μαζί με τον κύριο Καζάκη για τι επόμενε δύο ώρε, φίλε και φίλοι. Ε, μπορείτε από τώρα να τηλεφωνείτε στο 34 89 008 Για τις δικές σας ερωτήσεις στον κύριο Καζάκη Αλλά θα βγάλουμε και γραμμές, νομίζω και την άλλη φορά το Λέχα. δεχτήκατε, Δεν Λέχα. έχετε Λέχα. κανένα Λέχα. Πρόβλημα. πρόβλημα Όποιος θέλει ε, μπορεί να αφήνει το τηλέφωνο του Για να βγαίνει ζωντανά από κάποια στιγμή και μετά της εκπομπής Και να λέει ζωντανά την ερώτηση στον κύριο Καζάκη Θέλω να σας πω ότι έχουμε κάνει κύριε Καζάκη και ένα γκάλωπ σήμερα η Όλγα Ικαλατζή, η συνάδελφό μου, πήρε την ε, κάμερα του Κόντρα News, το, του Κόντρα Channel, και έκανε ένα ρεπορτάζ ε, στου δρόμους Και έτσι θα σα μεταφέρουμε και ερωτήματα on camera που λέμε από του πολίτε, του Έλληνε και τι Ελληνίδε για αυτά που του απασχολούν, τι απορίε που έχουν και την αγωνία κυρίω για το αύριο. Σήμερα, κύριε Καζάκη, είχαμε μία σημαντική, θα έλεγα, πολύ σημαντική συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον α, Ραούλ Κάστρο, τον ομολογό Στηνέμβανα, του. Στην είναι η πρώτη φορά που έρχεται μετά από, στην 90, Κούβα. μετά από 92 χρόνια. Μετά την Επανάσταση, μετά το 59. Μετά την Επανάσταση, ακριβώς. Ε, πνεύμα ανοίγματο αλλά και καχυποψία είναι η τίτλοι ε, των δημοσιογράφων από την Κούβα. Η Κούβα, εδώ βλέπουμε και τη σχετική φωτογραφία των δύο προέδρων. Η Κούβα και οι ΗΠΑ θα εξακολουθήσουν να έχουν διαφορές μεταξύ τους. ιδίω όνος ο Ιουάσικτον, συνεχίζει τη διγλωσία σε ό,τι αφορά το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δήλωσε ο κουβανό πρόεδρο Ραούλ Κάστρο, υποδεχόμενο τον Αμερικανό ομολογό του, τον Μπαράκ Ομπάμα. Ο Ομπάμα χαιρέτησε τη νέα ημέρα που ξημερώνει για τι σχέσει μεταξύ των δύο χωρών και το πνεύμα ανοίγματο που επιδεικνύει ο Κάστρο. Το μέλλον τη Κούβα θα αποφασιστεί από του κουβανού, υπογράμισε ο Μπαράκ Ομπάμα, τονίζοντα ότι ο Άσιγκτον θα συνεχίσει να θέτει τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών. Οι δύο χώρε έχουν βαθιέ διαφορέ, που ποτέ δεν θα εξαφανιστούν, είπα από την πλευρά του ο Κάστρο κατά την κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι δύο ηγέτε μετά τι επαφέ που είχαν στην Αβάνα. Ο Ομπάμα παραδέχτηκε ότι υπάρχουν διαφορέ στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι είχαν μία ειλικρινή και απροκατάληπτη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα. Ο Ραούλ Κάστρο υποστήριξε πάντω ότι η συνεργασία του θα βελτιωθεί εάν οι ΗΠΑ Άμερικης άρουν το εμπορικό εμπάρκο σε βάρο τη Κούβα που ισχύει εδώ και 54 χρόνια. Εξέφρασε δε την ελπίδα ότι οι δύο χώρε να αποδεχθούν τι διαφορέ του και να ρίξουν βάρος στους δεσμού που τις ενώνουν προ όφελο των δύο λαών. Αυτό δείχνει, κύριε Καζάκη, ότι και μόνο η συνάντηση τίποτα στην πολιτική δεν είναι ανέφικτο, αδύνατο. Ό, όχι, οτιδήποτε, οτιδήποτε προωθεί τη συνεργασία αυτό είναι θετικό. Ναι. Ε, και πολύ περισσότερο να καταργηθεί και αυτό το το τελευταίο στοιχείο στον πλανήτη του ψυχού πολέμου, ναι, ναι. που είναι ο αποκλεισμό τη Κούβα με μονομερή ενέργεια από τι ΗΠΑ. Είναι το τελευταίο ψήγμα του ψυχού πολέμου όπω το είχαμε ζήσει τουλάχιστον την εποχή του υπαρτοσυσιαλισμού. Ναι. Έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς. το τελευταίο. Και δεν φταίει καθόλου ο λαό τη Κούβα. Ασφαλώ δεν φταίει. Ε, από... Γιατί τα γεωστρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ θίχτηκαν από την επανάσταση που έγινε στο νησί. Ακριβώ. Τώρα, είχαμε μία ε, συνάντηση, θα έλεγα, με πολλά μηνύματα. Σήμερα επισκέφθηκε τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, ο Αλβανό Υπουργό Εξωτερικών, ο κύριο Δημήτρη Μπουσάτη. Και ξεκάθαρα μηνύματα προ την αλβανική κυβέρνηση, τόσο για τη στάση τη στο προσφυγικό, όσο και για την συμπεριφορά τη απέναντι στι μα, αλλά και για την ανάγκη, αυτό θέλω να το προσέξετε κι εσεί φίλε και φίλοι, αλλά και για την ανάγκη ταφή των Ελλήνων. Οι οποίοι έπεσαν στον αγώνα εναντίον του άξονα, έστειλε ο πρόεδρο Δημοκρατία ο κ. Παυλόπουλο, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Αλβανό Υπουργό Εξωτερικών. Ο οποίο, να σα πω φίλε και φίλοι, ότι ο Αλβανό Υπουργό Εξωτερικών σπούδασε ε, νομικά και στην Ελλάδα. Και γι' αυτό μάλιστα γνωρίζει και, και λίγο Ελληνικά. την ελληνική. Όπω τόνισε ο κ. Παυλόπουλο, η Ελλάδα επιδιώκει να έχει πολύ καλέ σχέσει με την γη των Αλβανία. Το έχει αποδείξει σε πολλέ περιπτώσει. Το έχει αποδείξει όπω ανέφερε κατά την περίοδο τη ένταξη Αλβανία στο ΝΑΤΟ. Αλλά και με βάση το γεγονό ότι η Ελλάδα είναι υπέρ τη ένταξη τη Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω, υπό τον όρο ότι η Αλβανία τηρεί τους κανόνες του κανόνε του διεθνού δικαίου και του ευρωπαϊκού δικαίου. Από εκεί και πέρα, μιλήσανε και για το προσφυγικό. Ζητήσαν από την Αλβανία, ζήτησε ο κ. Παυλόπουλο ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματο και με βάση τον τρόπο που η Ελλάδα συμπεριφέρθηκε, τη δύσκολη περίοδο του μεταναστευτικού, η Αλβανία να κρατήσει μια στάση η οποία αντιστοιχεί στι αρχέ και τι αξίε τη Ευρώπη για τον άνθρωπο και να μην έχει αυτά τα φοβικά σύνδρομα τα οποία έχουν δείξει ορισμένε ευρωπαϊκέ χώρε ή ορισμένε χώρε γειτονικέ εδώ στα Δυτικά Βαλκάνια και κυρίω φωτογράφησε ασφαλώ τα Σκόπια. Και... Ε, μπήκε στο θέμα αυτό που είπαμε τώρα για την ταφή των, των Ελλήνων, οι οποίοι έπεσαν στον αγώνα εναντίον του Άξονα, ένα θέμα ε, το οποίο δεν το βλέπουμε καθόλου στην επικαιρότητα. Ε, ίσως είναι από τις ελάχιστες φορές που τίθεται με επίσημο τρόπο και το έθεσε ο κύριος Παυλόπουλος. Η ελληνική πλευρά δεν το έχει θέσει από την εποχή του, της ναι. απελευθέρωσης. Δεν, δεν, το το θέσει. Θέσει. δεν το έχει θέσει, σωστά. Και δικαίω ο πρόεδρο Δημοκρατία αναφέρθηκε στο σεβασμό των πεσόντων κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ξέφρασε την πεποίθησή του πω η ελληνική κυβέρνηση, ο συνάδελφό μου κ. Γκοτσιά, θα πορευτούμε, θα προωθήσουμε και θα προχωρήσουμε μπροστά ώστε να άρουμε την εμπόλεμη κατάσταση ω ένα κατάλοιπο του παρελθόντο που θα μα δώσει τη δυνατότητα να κλείσουμε ένα κεφάλαιο στι ιστορικέ μα σχέσει. Ένα κεφάλαιο που αφορά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτά ήθελα να πω στον πρόλογο τη εκπομπή και να περάσουμε αμέσως στην οικονομία. Θέλω να μας κάνετε μια τοποθέτηση, κύριε Καζάκη, κατά τη γνώμη σας, σε τι φάση είναι η ελληνική οικονομία σήμερα. Μια γενική τοποθέτηση. Πού πάμε, δηλαδή, το ερώτημα πού πάμε και τι βλέπετε για το επόμενο διάστημα να έρχεται στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, η ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή είναι σε, σε συνθήκε Δεν μπορούμε να μιλάμε για ύφεση. Mm. Και μόνο να, ακούμε, να ακούτε, όταν ακούει κάποιο τον uh, αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση, τον κύριο Τραγασάκη, να λέει ότι με την αξιολόγηση ελπίζουμε να υπάρχει ένα θετικό σοκ στην οικονομία, καταλαβαίνει, είναι σαν τον γιατρό που λέει και τώρα είναι στα χέρια του Θεού. <Και> λοιπόν, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι αδιανόητο για μια κυβέρνηση ή για κάποιου ειδικού να μιλάνε με αυτού του όρου για την οικονομία. Η οικονομία καταραίει. Ε, έχει ξεπεράσει τη φάση. Είμαστε σε τρίτο χρόνο από αποπληθωρισμό. Mm -hmm. ε, να θυμηθούμε ότι τι κάνει ο Ντράγκη στην Ευρωζώνη για να αποφύγει η τον αποπληθωρισμό. Το mm -hmm. Πόσα δισεκατομμύρια ρίχνει κάθε μήνα. Τα αύξησε από 60, τα πήγε 80 δισεκατομμύρια. Μείωσε τα επιτόκια, προσπαθεί, προσπαθεί να ρίξει χρήμα στην αγορά φτηνό. Το δυστύχημα είναι ότι το ρίχνει σε χρεοκοπημένες τράπεζες στο χρεοκοπημένο το τραπεζικό τομέα τη Ευρωζώνη, γι' αυτό και δεν πρόκειται να έχει καμία επιτυχία. Αλλά θέλω να πω ότι η αγωνία τη Ευρωζώνη δεν υπάρχει καθόλου για την Ελλάδα, η οποία είναι σε τρίτο χρόνο δίνει από Και για να το καταλάβει ο απλό τηλεθεατή, όταν μιλάμε για αποπληθωρισμό, μιλάμε για κατάρρευση τη ζήτηση. Κατάρρευση της τη ζήτηση. Αυτό οικονομικά δεν έχει βρεθεί τρόπο να αντιμετωπιστεί τους τελευταίου δύο αιώνες mm -hmm. που έχουμε τέτοια φαινόμενα. Mm -hmm. Για να το πούμε και πιο ιστορικά, όταν έχουμε, όταν μια χώρα, ιδιαίτερα μεγάλη χώρα, έχει βρεθεί σε δύναμη από πληθωρισμού, έχει αντιμετωπιστεί είτε με κοινωνική εξέγερση, είτε με πόλεμο. Mm -hmm. Δεν έχει βρεθεί οικονομικός τρόπος αντιμετώπισης αυτού του mm -hmm. πράγματος. Mm -hmm. Γι' αυτό και αν, βρείτε, αν δείτε στις, ε, 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 στο καταστατικό τη Τράπεζα τη Ελλάδο Συγγνώμη, τη Ευρωπαϊκή Σχετική Τράπεζα, αν μπείτε στο site και δείτε για τη σταθεροποίηση του νομίσματο που λέει, λέει σε μια φάση ότι είναι τόσο επικίνδυνο ο αποπληθωρισμός που καλύτερα να αντιμετωπίζουμε πληθωρισμό παρά αποπληθωρισμό. αποπληθωρισμό. Γιατί δεν έχει βρεθεί τρόπο αντιμετώπιση. Τώρα, η κατάσταση την γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί ασχολιόσαστε καθημερινά με τα ζητήματα τη οικονομία. Είναι πολύ δύσκολη για όλου. Ε, έχουμε φτάσει στο σημείο να βγαίνουν αριθμοί εφιαλτικοί, που λένε ότι ένα στα δύο σπίτια ζει με μία σύνταξη. Αυτή Αυτό είναι αλήθεια. σω και να είναι και εκεί πολύ χειρότερα από ό,τι ναι. λένε οι αριθμοί. Mm -hmm. Γιατί τουλάχιστον η κοινωνική εμπειρία τη δείχνει. Δείχνει ότι είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση. Mm -hmm. Εγώ αναρωτιέμαι προσωπικά πώ ένα σημαντικό κομμάτι κόσμου, ιδιαίτερα, ιδιαίτερα ελεύθερο επαγγελματιών, mm -hmm. οι οποίοι δεν έχουν σταθερό εισόδημα όπω ξέρετε mm -hmm. και έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή, γιατί και εγώ περιλαμβάνομαι σε αυτή την κατηγορία ελεύθερων ένα εκατομμύριο περίπου ελεύθερο επαγγελματίες, ίσως κάτι λιγότερο, να χρωστάνε 15 δισεκατομμύρια μόνο στον ΑΕ. 15 δισεκατομμύρια. 15 δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια στον ΑΕ. Και ε, είναι πραγματικά τρέλα να σκέφτομαι πώς τα βγάζουν πέρα με τις οικογένειές τους αυτούς τους κόσμους. Ναι. Δεν, δεν, μπορώ να το φανταστώ. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Ε, επειδή παρακολουθούμε τη διαπραγμάτευση που έχει ξεκινήσει, μάλιστα έρχονται και ορισμένα Μερικέ θετικέ δηλώσει. Ακούσαμε τι δηλώσει του Γάλλου Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Σαπέν, και του Γερμανού ομολόγου του, του κυρίου Σόιμπλε, που λένε ότι το πρόγραμμα, εν πάση πετώσει, προχωράει. Δείξαν μια σχετική ικανοποίηση για πρώτη φορά και από τον κύριο Σόιμπλε περισσότερο, γιατί ο Γάλλος έχει τοποθετηθεί λίγο πιο θετικά και ευνοϊκά για την Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα, α, ακούμε διάφορα σενάρια για νέου φόρου αυτό για μας τους απλούς που εγώ δεν έχω σπουδάσει οικονομικά και έτσι τα βλέπω όπως τα βλέπει ο πολύς ο κόσμος. Σε αυτή τη φάση τη δραματική που, είμαστε όλοι, όλες οι ηλικές οικογένειες, που δεν μπορούμε να βγάλουμε το μήνα, που έρχεται 15-20 του μηνό και σκεφτόμαστε αν υπάρχουν ευρώ στην τσέπη μας oh. για να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Έρχεται 15-20 του μηνό. Και λέμε για να δω αν θα βγάλω το μήνα για να έχω λεφτά να, βγάλω, να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητο. Mm -hmm. Ακούμε λοιπόν μερικά σενάρια τα οποία μιλάνε για νέου φόρου. Uh, σήμερα παίξανε διάφορα ρεπορτάζ uh, οι οικονομικοί συντάκτε στα κανάλια και λένε ότι μόνο ο κατώτατο μισθό δεν θα αγγιχθεί. Δηλαδή θα, θα πέσει uh, τσεκούρι παντού, θα υπάρξουν νέοι φόροι σε εισοδήματα από 1.200, 1.300, 1.500 ευρώ παραπάνω. Και το ερώτημα που πιστεύω και εκφράζω και τους λεδιατέ μα είναι. Πού πάμε, πού, πώς, θα, πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Κοιτάξτε να δείτε, ε, ε, ε εξ αντικειμένου και καινούριου χώρους να βάλουν που θα βάλουν, γιατί αυτή τη στιγμή το, το δημοσιονομικό πρόβλημα της, της χώρας τρέχει με ένα ταμιακό έλλειμμα της τάξης των 5 με 6 δισεκατομμυρίων ναι. σε τήσια βάση, mm -hmm. που σημαίνει δηλαδή ότι θα αναγκαστούν να πάρουν μέτρα να πάρουν φόρου δηλαδή αντίστοιχου, δηλαδή, στο νέα, ποσό νέα. που είπατε. Ναι, και στα 5-6 εκατομμύρια δισεκατομμύρια. Ναι, σταδιακά, γιατί ναι, ναι. άμα τα πάρουμε μια, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Mm -hmm. Και ταυτόχρονα να περικόψουν και άλλε δαπάνε. Που έχουμε ναι. φτάσει, βεβαίω, ξέρετε που έχουμε φτάσει. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή, τόσο στι βασικέ παροχέ του κράτου, είναι ανύπαρκτη. Ναι. Νοσοκομεία, ιστορίε κτλ. Λοιπόν, το, το, θέμα τι είναι, ακόμη και να βάλουν φόρου, από ποιου θα πάρουν. Ναι. Δεν υπάρχει πουθενά να πάρουν. Δεν μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα με τον τρόπο. Και αυτό το πράγμα είναι ΑΒ, είναι θέσφατο στα οικονομικά. Mm -hmm. Σε Σε οι συνθήκε κατάρρευση ζήτηση, τι κάνει, πα και παίρνει πόρου από τη ζήτηση. Ναι. Δηλαδή, τι ενισχύει την κατάρρευσή τη. Ναι. Αυτό είναι παλαβό, είναι εγκληματικό. Τώρα, λέτε κάτι πολύ, έτσι, πολύ λογικό και πολύ σωστό, κατά τη γνώμη μου. Έχετε εσεί κατά νου κάποια συνταγή, όχι όμω σε θεωρητικό επίπεδο. Όχι, όχι. Εάν υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή από εσά να ακούσουμε μία πρόταση, όχι θεωρητική, Πιθανώ να έχει εφαρμοστεί σε κάποιο σημείο του πλανήτη και να έχει εφαρμοστεί με επιτυχία. Βίως. Που μπορεί να μα βγάλει από τη σημερινή κακή κατάσταση. Βίως. Θα, θα σα θυμίσω, εσεί ασφαλώ το ξέρετε, γιατί είστε πάρα πολύ διαβασμένο. Πριν από μερικά χρόνια στη Γαλλία, δεν ενθυμούμε ακριβώ το όνομά του, ένα ε, πολιτικό, εξέλεξε μάλιστα και 52, 50 με 52 βουλευτέ, ε, κατέβηκε σε εκλογές με το σύνθημα κάτω η φόρη, κατάργησε το φόρο. Το γνωρίζεις αυτό? Βεβαίω, το ξέρω. Ε, λοιπόν, είναι, Νομίζω ναι. ότι είναι και ο Σεβενέμαν, Σε αν θυμάμαι καλά. Ναι. Το, 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 να καν, καν, ο ο οποίο εξέλεξε 50-52 βουλευτέ. Βεβαίω. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ε, να θυμηθείτε ότι η Θάτσαρ μπορεί να μην έπεσε με τη μεγάλη απεργία των ανθρακορύχων, αλλά έπεσε από το κίνημα των πολιτών ενάντια στου φόρου. Νόμο τάξε. Αυτό φωνάζαν όλοι. Λοιπόν, mm -hmm. με του κεφαλικού φόρου που είχαν επιβάλει προκειμένου να α, συντηρηθεί αυτό το κράτο και να, δω, και να βεβαίως να πληρωθούν τα τεράστια χρέη που είχε δημιουργήσει το City τότε. Ναι. Το Βρετανικό. Ανάλογη κατάσταση με τη σημερινή, βέβαια, πολύ χειρότερη σήμερα για την Ελλάδα. Μπορεί να γίνει κάτι βεβαίως. τέτοιο. Είναι εφικτό δηλαδή να καταργηθούν οι, οι φόροι. Βεβαίω. Ε, το πρώτο όμω που χρειάζεται, ναι. το πρώτο πράγμα που χρειάζεται όμω είναι εισόδημα. Γιατί, γιατί, πρέπει να μειωθούν οι φόροι. Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει πραγματικό εισόδημα για, για, το μέσο νοικοκυριό. Χωρί πραγματικό εισόδημα, ανάκαμψη δεν υπάρχει. Και για να υπάρξει πραγματικό εισόδημα χρειάζονται δύο πράγματα. Πρώτον, να απαλλάξουμε από τους μεγάλους φόρους mm -hmm. οι οποίοι δυσβάστακτοι δεν μπορούν να πληρωθούν και, και από τα χρέη. Γιατί να σας δώσω εισόδημα εάν είναι να πληρώνετε χρέη με το εισόδημα είναι δωρονάδωρο. Γιατί το επιπλέον εισόδημα δεν πρόκειται να πάει στην αγορά για να υπάρξει τζίρο να μπορεί να βασιστεί πουθενά η οικονομία, να πατήσει δηλαδή στα πόδια τη. Αυτό το εφαρμόζει συστηματικά η Νορβηγία εδώ και τέσσερι δεκαετίε. Η Νορβηγία δεν αντιμετωπίζει κανένα σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Δεν μπήκε σε κρίση. Δεν κατάρρευσε η οικονομία τη. Ακόμη και τώρα που έχει σοβαρό πρόβλημα, ε, σοβαρό πρόβλημα η πτώση τη τιμή, γιατί ξέρουμε ότι είναι πετρολαιοπαραγωγό χώρα που εξάγει πετρέλαιο. Παρ' όλα αυτά. Το πλεόνασμά τη είναι 10% στο, στο... στο ΑΕΠ. Έπεσε από το 10%. 15% στο ΑΕΠ. Στο 10%. ΑΕ... 10%. <laughs> στο 10%. Δηλαδή, συζητάμε για αστεία. Και πώ το πετυχαίνει αυτό το πράγμα. Δίνει κάθε χρόνο 4 με 4,5% πραγματική αύξηση του εισόδημα. Όταν η άνοδο τη οικονομία είναι περίπου στο 2,5 με 3. Δηλαδή πάνω από την, πάνω δηλαδή, από την αύξηση τη εθνική Κάνει αναδιανομή ακόμη και του προϊόντο υπέρ του εισοδήματο. Αυτό δηλαδή, κρατάει. αυξάνει 4,5% του μισθού κάθε Βεβαίω. Και, και έχει ανεργία 2 με 3%. Και έχει ανεργία 2 με 3%. Αυτό, αυτό, το, αυτό το, αυτό το λένε οι Θεωρείτε Μολό, δηλαδή ότι... την οικονομία τη Νορβηγία μοντέλο αυτή τη στιγμή. Είναι ένα επίτευγμα δεν των μοντέλων. Δεν είμαι υπέρ των μοντέλων. Αλλά είναι συνταγέ οι οποίε εφαρμόστηκαν και οφείλουμε να παραδειγματιστούμε από αυτέ. Γιατί πρέπει να παραδειγματιζόμαστε πάντα από τα αποτυχημένα μοντέλα. Ναι. Δηλαδή τα μοντέλα, από ό,τι καταλαβαίνω, τα ευρωπαϊκά μοντέλα τα θεωρείται αποτυχημένα. Βέβαια, δηλαδή. με τη λογική τη λιτότητα ναι. του κοινού νομίσματο, με τον τρόπο αυτό, δεν μπορεί. Αυτή τη στιγμή ολόκληρη η παγκόσμια οικονομική κοινότητα συζητάει το εξή. Ότι δώσαμε δεκάδε τρισεκατομμύρια στι τράπεζε να τι σώσουμε. Το αποτέλεσμα ήταν η ύφεση, η παγκόσμια ύφεση να επιδεινωθεί. Ναι. Δεν υπάρχει τρόπο να επανεκκινήσουμε την οικονομία. Και συζητάνε τώρα την περίφημη θεωρία του helicopter money drop. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ένα ελικόπτερο να πάει πάνω από την κοινωνία και να πετάξει λεφτά. Ναι. Όχι όμω διαμέσου των τραπεζών, απευθεία τον κουσμάκι. Ώστε να μπορεί να έχει εισόδημα να στηρίξει την οικονομία. Το συζητάνε στην Αμερική, το συζητάνε στην Ιαπωνία, το συζητάνε στην Αυστραλία, το συζητάνε παντού, εκτό από την Ευρωζώνη, που δεν μπορεί να γίνει αυτό. Τώρα, θέλουμε να έρθουμε να, να λίγο στο προηγούμενο ερώτημα. Είμαστε σε μια κακή κατάσταση με την οικονομία όλων μα. Σε πολύ κακή κατάσταση. Η ανεργία είναι αυτή που είναι. Η φτώχεια είναι αυτή που, είναι. Χτυπάει δηλαδή αλήπητα την ελληνική κοινωνία και συγκεκριμένα στρώματα. Καλπάζει. Καλπάζει η ενεργεία. Και δεν είναι αυτή που βλέπουμε Είναι, δεν πολύ, είναι πολύ περισσότερη η Να σα πω κάτι Παρακαλώ. για να, για να εντυπωσιαστείτε από τα νούμερα. Ναι, ναι. Απλά πράγματα. Γύρω στο 25% επίσημη ενεργεία. Εγώ παίρνω αυτό το νούμερο. Ναι, και εμεί αυτό το νούμερο. Η 25%. Οι ερστά, τα, αυτά, αυτά τα νούμερα. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, τα ναι. επίσημα, τα επίσημα. Βάλτε όμω ότι ένα 10% σύμφωνα με τα επίσημα νούμερα του οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού έχει αποσυρθεί από την αγορά εργασία. Δηλαδή δεν αναζητά εργασία. Είναι πάνω από δύο χρόνια άνεργο. Δεν καταγράφεται σαν ανεργία. Συν 10 πάει 35. Βάλτε ένα 10% που ψάχνει να βρει πλήρη απασχόληση, αλλά τελικά βρίσκει, βρίσκει μερική απασχόληση. Αυτόματα πάει στο 45. Βάλτε ένα 25% του ελεύθερου επαγγελματίε που δεν έχουν. είναι αυταπασχολούμενοι, ναι. δεν έχουν άλλο. Τα βάζετε όλα, όλα, τα, τα βάζετε τώρα ναι. μέσα. Λοιπόν, ναι. αν του βάλουμε και αυτού οι οποίοι δεν, δεν κόβουν. Μιλάτε πάνω από 50% έτσι. Μιλάμε για δηλαδή. 60-62% ναι. αναδουλειά. Mm -hmm. Αυτό το πράγμα είναι πρωτοφανέ για την ελληνική οικονομία. Δεν έχει ξανασυμβεί από τότε που πέθανα. Να σα ρωτήσω κάτι για να το πάμε λίγο έτσι απλά και πολύ κατανοητά όπω πάντα. Εάν είχατε απέναντί σε αυτή τη στιγμή τον πρωθυπουργό μα, τον κύριο Τσίπρα, mm -hmm. ο οποίο εγώ νομίζω δεν έχει κακέ προθέσει. Με τη διαπραγμάτευση, Μακάρι. βέβαια, τα έκανε μπάχαλο με τη διαπραγμάτευση. Μακάρι, ναι. Έγινε μπάχαλο, αυτό το ξέρουμε όλοι. Και είδαμε το αποτέλεσμα. Πήγαμε σου και είπε, υπεγράφει τρίτο σκληρό μνημόνιο. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και είμαστε μπροστά στην εκτέλεση ενό τρίτου σκληρού μνημονίου. Σωστό. Και όποιο δεν θέλει να το παραδέχεται, θα φοράει Εντάξει, γυαλιά ναι. ηλίου και στι τρει τα ξημερώματα. Εάν τον είχατε απέναντί σα για το θέμα τη οικονομία, τι θα του λέγατε. Ε, αυτό που έλεγα και εγώ στι 25 του Γενάρη. Τι θα λέγατε. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει σε να ξεμπερδέψουν τράπεζε. Να γλιτώσει ο κοσμάκι από τα χρέη. Το δεύτερο το είναι δώσε εισόδημα. Ε, Σα διακόπτω γιατί ναι. βάζετε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ε, όταν λέει να γλιτώσει ο κοσμάκη από τα χρέη, θα μπορούσε, για παράδειγμα, να γίνει διαγραφή αυτή τη στιγμή των χρέων, των πολιτών προ τι τράπεζε. Άνετα. 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 Δηλαδή, έχω πάρει εγώ ένα βάλει. Χωρί καν να φύγουμε από την Ευρωζώνη. Ακούστε. Με. Θέλω συγκεκριμένα να το καταλαβαίνουμε. Σας το Γιατί, πω, σας το γιατί πώς... μερικά, μερικά μπορεί να ακούγονται και σαν εξωγήινα σενάρια. Βεβαίω. Λοιπόν, έχω πάρει εγώ ένα δάνειο 150.000 ευρώ και, και, δεν έχω, μπορείτε να το και έχω αγοράσει ένα σπίτι ναι, πριν από χρόνια. Και, ναι, και σε αυτή να τη φάση που είμαι δεν μπορώ να το, το ξεπυρώσω. Ναι, ναι, ναι. μπορεί, μπορεί να διαγραφεί ναι, αυτό βέβαιως. το χρέο. Θα σα πω, ένα, θα σας πω με, ποιο τρόπο. με ποιο τρόπο. Λοιπόν, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει δώσει το δικαίωμα στι τράπεζε να πουλάνε τα κόκκινα δάνεια, δηλαδή τα μη εξυπηρετήσιμα, σε επενδυτικά κεφάλαια, funds. Έχει ξεκινήσει αυτό. Έχει ξεκινήσει. Αλλά όχι ακόμη με το ρυθμό που θα ζήσουμε στου επόμενου μήνε. Ναι. Έχει ξεκινήσει. Πάντω έχει δώσει αυτό το γιατί δικαίωμα. Εγώ γνωρίζω ότι ακόμα περιμένουμε να δούμε ναι, σε, ναι, ναι, ναι. σε τι φάση γιατί, θα Γιατί Πώς θα... Είναι, θα... είναι το ζήτημα τη φορολογία των ακινήτων για τα φάντζ αυτά. Διαπραγματεύονται διαμέσου του ΔΝΤ να απαλλαγούν από τη φορολογία μεταβιβάσεων και ακινήτων τα φάντζ ώστε να παίξουν με την κερδοσκοπία. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ας... Εγώ λέω, το δώσε αυτό το δικαίωμα. Ξέρουμε από την αγορά ότι τα φάντζ αγοράζουν τα κόκκινα δάνεια περίπου στο 10% τη αξία του. Ναι. Δηλαδή έχει 100. πάρει 100.000. 100. 100. Στο παίρνει για 10.000. Θα το πάρει το φαντ με 10.000. 10. 10.000. Και μετά το ζητάει από σένα. Από τον, δικαιού, από τον δανειολήπτη. Εγώ ρωτάω. Αντί να κάνει αυτό, γιατί δεν, έδωσε, δεν υποχρέωσε τι τράπεζε να δώσουν τέτοια προσφορά στου δανειολήπτε. Στον, κάθε, πάνε, στον κάθε πολίτη πάει, που έχει πάρει έτσι, δάνειο. Έτσι ακριβώ. Δηλαδή, δώσ' μου 10 χιλιάρικα και ναι. πάρ το δάνειό σου. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό μεγάλο. Έτσι. Είναι, είναι, ένα ερώτημα πολύ μεγάλο αυτό. Η αιτιολογική έκθεση του συγκεκριμένου νόμου ναι. που παρέχει αυτή τη δυνατότητα στι τράπεζε λέει γιατί αυτό δεν συμφέρει τι τράπεζε. Ναι, και πώ το δίνει όμω τα φάντα με Έλα, α Συμφέρει α να το δίνει τα φάντα. Αυτό είναι το θέμα. Να σα ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή μιλάμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα για να λειτουργεί η οικονομία, επειδή είναι έτσι το σύστημά μα εδώ πέρα. Ε, εάν γίνει αυτό, οι τράπεζε δεν θα έχουν πρόβλημα. Όχι, Όχι, άλλο. Δηλαδή. Αν, σβήσουμε, δηλαδή αν, αν σβήσουμε, το, σβήσουμε τα δάνεια. Όχι, όχι, καθ' άλλο. σα ίσα, ίσα, ίσα ε, δεν θα χρειάζονται ανακεφαλοποιήσει. Γιατί ανακεφαλοποιήσει γιατί γίνονται. Γιατί υπάρχουν κόκκινα δάνεια τα οποία δεν είναι εξυπηρετήσιμα και θα πρέπει. Δίνονται τα λεφτά. Κανονικά ναι. σε μια ευνομούμενη χώρα, όχι στην Ελλάδα, mm -hmm. των μνημονίων, δίνονται τα λεφτά από το κράτο για να μπορούν να σβήσουν κόκκινα δάνεια. Ναι. Προκειμένου να ελαφρύνουν δηλαδή την πίεση που έχουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ναι. Εδώ τι έγινε. Πήραν τα λεφτά, δεν σβήσανε τίποτα. Ίσα ισα πιέσανε ακόμη περισσότερο τον κόσμο με, την, ε, με, με τα συγκεκριμένα δάνεια και έχουμε φτάσει στο σημείο στο παραπέντε τώρα, τα οποία θα, θα πουληθούν τα κόκκινα στα φαντ για να γίνει αυτό που έγινε στη Μαδρίτη πριν δύο χρόνια ναι. και αυτό που συμβαίνει τώρα, αυτή τη στιγμή, στην Ιρλανδία. Μαζικέ εξώσει και πληστηριασμοί προκειμένου τότε να. Τότε που πέφτανε τα μπαλκόνια η Ισπανία, ναι. τότε, τότε είχε γίνει αυτό. Τώρα, τώρα γίνεται στην Ιρλανδία αυτό. Τώρα γίνεται στην Ιρλανδία. Τώρα γίνεται 14.000 εξώσει του τελευταίου τρει μήνε. Από κατασχέσει σπιτιών και Τα Από Τα οποία τα παίρνουν και fans. τα πάνε σε πληστηριασμού. Βεβαίω, από φάντσε. Yeah. Yeah. Από φάντσε yeah. που κατά κύριο λόγο είναι τη yeah. Goldman Sachs. Μάλιστα τώρα, yeah. Η, yeah. Η, yeah. αν δεν δείτε στο Irish Times, μπείτε τώρα, θα δείτε yeah. ότι είναι ένα τεράστιο ζήτημα με 200 οικογένειε οι οποίε έχουν κατάσχει. Μια θηγατρική τη Goldman Sachs έχει κατάσχει τα σπίτια του yeah. και βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε απελπισία. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι με τη διαγραφή των δανείων. Εγώ λέω, και... ακόμη και αν εσεί δεν είχατε τα χρήματά σα, ναι. δεν είχατε τα 10.000. να αγοράσετε τα 100.000 τη ονομαστική αξία του, του, του δανείου σα. Εγώ σα λέω το εξή. Πόσα είναι όλα τα κόκκινα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, Επιχειρηματικά, Στεγαστικά, τα πάντα. Γύρω στα -10 ε, 110 δισεκατομμύρια. 110 Ωραία. Α πούμε 100 <τω> to <like> to <fair>;. yeah, yeah. για να είμαστε στο 100. Λοιπόν. Τι κόστιζε στο κράτο να δώσει 100 δις, τα 10 δισεκατομμύρια, να πάρει τα δάνεια αυτά, να διαγράψει σε αυτόν τον κόσμο που δεν μπορεί εξ να πληρώσει, mm -hmm. να πιάσει αυτού του μπαταξίδε και αυτού που έχουν πάρει τα δάνεια στη ζούλα και από κάτω. Και έχουν βγάλει Πώς τα χρήματα στο να τους εξωτερικό. Αυτούς αυτούς και εξωτερικό. τα υπόλοιπα να τα σβήσει. Mm -hmm. Ξέρετε ότι θα μα κτίχιζε 10 δισεκατομμύρια. Ξέρετε πόσα δώσαμε στην τελευταία ανακεφαλοποίηση. Mm. 5,7. Στην, προηγούμε... στην προηγούμενη ανακεφαλοποίηση 60 δις. Με συγχωρείτε. Αλλά αυτό το πράγμα, εάν αυτό δεν είναι ληστρική εγκληματική ενέργεια, τι είναι. Ναι. Ε, γιατί πιστεύετε ότι δεν προχωράνε σε τέτοιε λύσει οι πολιτικέ ηγεσίε σε αυτή την περίοδο. Γιατί πιστεύω ότι είναι απόλυτα ελεγχόμενη κυβέρνηση από τα συμφέροντα που αυτή τη στιγμή λελατούν τη χώρα. Είτε mm -hmm. αυτά είναι φαντ, είτε τραπεζίτε, είτε δανειστέ. Είναι λίγο βαρύ αυτό. Ναι, βεβαίω. Αλλά δεν μπορώ είναι... να βγάλω άλλο συμπέρασμα. Ναι. Με συγχωρείτε. Δεν μπορώ να οδηγηθώ σε άλλο συμπέρασμα. Πετε μου, εσεί. Mm -hmm. Εντάξει, να καταλάβω ότι δεν, δεν το καταλαβαίνουν το θέμα. ή δεν το ξέρουν το θέμα. Mm -hmm. ή οτιδήποτε. Αλλά δεν μπορεί να, έχει, να έχουν γίνει συστηματικά όλα αυτά τα πράγματα. Να έχει οδηγηθεί μια. Και ξέρετε, υπάρχει και ανθρωποκτονία εξαμελία. Mm -hmm. Αλλά mm -hmm. ο άνθρωπο πεθαίνει. Κοιτάξτε, είναι πολύ σοβαρό αυτό που μα είπατε πριν ότι γιατί δίνει τη δυνατότητα σε ένα ξένο φαντ να έρθει εδώ πέρα και να αγοράσει. Είσαι ντόπιο. Είσαι ντόπιο, είσαι ντόπιο φαντ. Εδώ, με συγχωρείτε. Το ντόπιο έχει και μια άλλη, ένα, ένα αστερίσκο. Mm -hmm. Δεν μου λέτε εσεί, ε, εσείς, αν έχετε το 100.000 δάνειο ή 200-300 ή κάποιο επιχειρηματία κακομοίρη που προσπαθεί να σώσει την, την επιχείρησή, επιχείρησή του ναι. με, την, με, επιχειρηματικά δάνεια ή ενέσει τέτοιε, ε, δεν έχετε την οικονομική επιφάνεια να φτιάξετε ένα φαντ. Σωστά. Ε, Βεβαίω κάποιοι όμω που χρωστάνε δισεκατομμύρια και αύριο υποτίθεται ότι θα συζητηθούν οι διαπλοκέ του. Στην Βουλή, ρε. Ναι. Θα το πιάσουμε αυτό το θέμα. Αν, σημαντικά, όχι, όχι άλλο λέω ναι, εγώ. Ναι, ναι. Αυτοί έχουν φαντ ήδη. Α, έχουν φαντ αυτοί. Βεβαίω. Αυτοί που χρωστάνε δισεκατομμύρια. Βεβαίω. Να σα ρωτήσω κάτι. Μια... Α, είμαστε... α, α, συγγνώμη παρακαλώ, να τελειώσω αυτό παρακαλώ, το πράγμα. Τη σκέψη μου μόνο. α ας το σκεφτεί ο τηλεθεατή. Πόσο δύσκολο είναι να πάνε και το 1.800 δισεκατομμύρια που χρωστάει συγκεκριμένο επιχειρηματικό όμιλο που έχει και κανάλια. Να πάει 1.800 δι, λοιπόν, να πάει στην τράπεζα, να το πάρει στο 10% ή και λιγότερο από το 10% τη αξία του και να το σβήσει. Λέτε ότι μπορεί να δούμε και τέτοιο. Με μεγάλη Δεν άνεση. υπάρχει τέτοιο φαινόμενο. Δεν υπάρχει τρόπο να το αναλογιστεί. Να το πω κάτι. Πολλέ φορέ έχουμε δει να διαγράφονται χρέη πλουσίων Ελλήνων. Βεβαίω. Είτε επιχειρηματικά, έχει συμβεί. Έχει, συμβεί. έχει συμβεί ναι. Παλαιότερα, αν θυμάμαι σωστά, εσεί θα με επιβεβαιώσετε ή όχι, αν το θυμόσαστε κι εσεί βέβαια, ο, ο Γεώργιο Παπανδρέου, ο ε, είχε διαγράψει τα αγροτικά χρέη. Είχε, ναι, βεβαίω, το είχε κάνει. Σωστά, κύριε Καζάκη. Το 64. Είχε 64, ναι. γίνει διαγραφή βεβαίως. των αγροτικών χρεών. Ένα τέτοιο μοντέλο, πρώτον, το ερώτημα είναι γιατί εφόσον έχουν διαγραφεί χρέη πλουσίων, δεν μπορούν να διαγραφούν και χρέη μεσαίων ή φτωχών σήμερα. Είναι ένα ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημα είναι εφόσον παλαιότερα ο Γεώργιο Παπανδρέου ο γέρο τη Δημοκρατία. Τα Έσβησε τα αγροτικά χρέη. Και χωρί δεν... χωρίς, προβλ... δηλαδή, χωρίς κανένα, αντάλλαγμα. Και χωρί κανένα αντάλλαγμα. Γιατί στην εποχή μα που είναι μια. Πώ να το πω τώρα, είναι μια περίπτωση περίπου καμένη οικονομική γη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έτσι, έτσι αυτή είναι η Βεβαίως. πραγματικότητα. Δεν θέλω να αεροποιώ τα πράγματα. Όχι, όχι ο κόσμο έχει μάθει, το ζούμε όλοι στο πετσί μα τη δυστυχία πλέον 24 ώρε το 24ωρο. Γιατί δεν μπορούμε να μπούμε σε μια τέτοια λογική και να εφαρμοστεί ένα τέτοιο μοντέλο ώστε να ελαφρυνθούμε όλοι μα και να αρχίσουμε να βλέπουμε να κάνουμε μια επανεκκίνηση τη έσβησε... ζωής ζωή μα και τη εθνική οικονομία. Ο πρώτο που έσβησε χρέη ήταν ο ελευθερία Βενιζέλο. Και, το... Το και, έσβησε, και, έσβησε... χρέη εν μέσω πολέμου. Εν μέσω πολέμου. Εν μέσω πολέμου. Βαλκανική και παραμονέ πρώτου. Ναι. Λοιπόν, άρα η τακτική του χρέη προκειμένου να ανασάνει η οικονομία είναι πολύ συνηθισμένη σε, 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 σε κράτη που α, έχουν πρόβλημα ύφεση ή ναι. Για, είτε και υπάρχει αδιέξοδο. Υπά, ε, έχουμε το, Να σας σα ναι. πω χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σήμερα το να σβήσουμε για παράδειγμα τα χρέη των ελεύθερων ναι. των αγροτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι 13 δι. 13 δι. Μάλιστα. Πέστε μου εσεί στα δισεκατομμύρια που έχουμε πετάξει στι τράπεζε, ενώ, τι είναι ε, όταν λέτε πετάξει με την ανακεφαλοποίηση αυτά τα με πράγματα. Τι ανακεφαλοποίησε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Χώρια τα, την ιστορία των εγγυήσεων που έχουμε δώσει, mm -hmm. για τα οποία εμεί, εμείς σαν Έλληνε φορολογούμενοι, είμαστε υπόχρεοι, αν δεν μπορούν οι τράπεζε να τα πληρώσουν. Ναι. Mm -hmm. Τα οποία είναι εκατοντάδε δι. Mm -hmm. Εγώ λέω απλά αυτό που, αυτό που έχει περάσει και στο χρέο μα. Mm -hmm. mm -hmm. Γιατί δεν το σβήνουμε αυτή, αυτό το πράγμα. Γιατί τώρα που κινητοποιήθηκαν οι αγρότε, δεν λέγανε κάτι πολύ απλό. Παιδιά, σας βίνουμε τα χρέη. Πόσα είναι τα αγροτικά χρέη. Πέντε με έξι δι. Σιγά το ποσό. Σιγά το ποσό. Για, για την κατάστασή μας και σε, τι έχουμε πληρώσει και ρατιάτικα δηλαδή. Ναι. Ε, θέλω να έρθουμε στο κομμάτι που ξεκινήσαμε για τους φόρους. Που είναι πλέον η πολύ μεγάλη απειλή για όλους μας. Θα έρθει δηλαδή η μέρα που δεν θα μπορούμε ε, να συζητιζόμαστε κανονικά. Δηλαδή, θα σας πω μόνο τα επίσημα στοιχεία αυτή τη παρακαλώ. στιγμή. Παρακαλώ. Έχουμε ε, το 2015, από ό,τι λέγεται, θα δούμε τώρα, πρέπει να, βγε, να βγουν τα στοιχεία τώρα πρόσφατα, από ό,τι μου λένε συνάδελφοι απ' έξω από την γύρω είναι 32% του πληθυσμού, mm -hmm. πλέον δεν έχει τη δυνατότητα να έχει στοιχειώδη διατροφή και τους 12 μήνες του χρονού. Ναι. Στο τέλος του 2017 θα είναι πάνω από το 50% με τους, με τους ρυθμούς που πάμε. Δηλαδή πάνω από το 50% δεν θα διατρέφεται ναι, κανονικά. Και του 12 μήνε. Δεν θα έχει δυνατότητα, δεν θα έχει εισόδημα να μπορεί να έχει κανονική διατροφή και του 12 μήνε. Όποιο ζει, ακόμη και σε γειτονιέ, να το πούμε ανώτερου εισοδηματικού κλιμακίου κάποτε, ναι, ναι. ξέρει ότι αντιμετωπίζει, αντιμετωπίζει πολλέ οικογένειε ένα κρυφό δράμα. Γιατί είναι και θέμα τη προσωπική αξιοπρέπεια του καθενό να μην δείχνει ότι το παιδί του πεινάει. Ναι. Αλλά με συγχωρείτε να φτάσουμε στο σημείο αυτή τη στιγμή 30% των παιδιών της Ελλάδας ηλικίας 0 έως 18 χρονών να πεινάνε, γιατί αυτό λέει η επίσημη στατιστική. Μα έχουμε δει και παιδιά να λυποτιμάνε στα σχολεία. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, είναι, γαζάκι, είναι τρέλα. Με συγχωρείτε, όποιο το ανέχεται αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Πρέπει να πάει να κοιταχθεί σε ψυχίατρο. Εγώ θέλω να μείνουμε σε αυτό που είπατε, ότι είναι απολύτω εφαρμόσιμο και λογικό να γίνει μια ελάφρυνση των χρεών όλων μα, Τα δάνεια μα λοιπά. Θα σα πω ένα στοιχείο, ένα να, πολύ απλό στοιχείο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Απλ... Ε. Αντί να καθόμαστε και να συζητάμε για το πώ θα χρεώσουμε παραπάνω με φόρου, γιατί δεν σβήνουμε τα 82 δισεκατομμύρια. Χρέη που έχουν, που έχουν γίνει, που έχουν φορτωθεί οι Έλληνε Πολυμοί. Ξέρετε πόσα εισπράττει το κράτο έναντι αυτών των χρεών, το συσσωρευμένο. Ξέρετε, εγώ δεν μπορώ να πληρώσω, ναι. οπότε συσσωρεύω χρέη πώ. την χρέη, Ελλάδα. Εισπράττει ετήσια περίπου 2 δισεκατομμύρια. Δύο, πείτε τρία. Λοιπόν, από τα 82 δι και συσσωρεύονται. Κάθε χρόνο συσσωρεύονται 8 με 10 δι επιπλέον χρέη, από τα οποία αποσπά το κράτο με του γνωστέ. Πολύ καλέ μεθόδου του, εκβιασμοί, ποινικά, ιστορίε και όλα αυτά τα πράγματα, δύο με τρία δι. Εκεί εγώ λέω: Να σα βρω εγώ τα δύο με τρία δι και να τα σβήσουμε τα 82 δι. Ξέρετε πώ. Να πάει το κράτο να εισπράξει τι βεβαιωμένε οφειλέ από τα τελωνία, το οποίο οποί εδώ και τέσσερα χρόνια, έξι παραπάνω χρόνια, λέει το η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου ότι δεν εισπράττει το κράτο. Δηλαδή, βεβαιωμένε οφειλέ από τα τελωνία και δεν τι εισπράττει. Ξέρετε, Ξέρετε πόσα αξία έχουν. 4 δι. Μάλιστα. Τώρα, με το. Αν του α... ναι. απαλλάξουμε τα 82 δι από του φορολογούμενου, δεν θα ανασάνει ο φορολογούμενο. Δεν θα μπορούμε στα σοβαρά να συζητήσουμε για άλλο φορολογικό σύστημα. Δεν θα μπορούμε να συζητήσουμε για φόρου οι οποίε πραγματικά θα έχουν απόδοση. Θέλω να έρθουμε λίγο στο, στο δημόσιο χρέο. Ε, ακούγονται διάφορα πράγματα. Ε, οι πληροφορίε οι δικέ μου που μου ήρθαν σήμερα, Λένε ότι οι Αμερικάνοι, το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο επιμένει στο κούρεμα του χρέου και επιμένει σε ένα ποσοστό, όσο και αν φανεί περίεργο αυτό. Αλλά μεταδίδω τι πληροφορίε που μαθαίνω. Έχω υποχρέωση να μεταδίδω στον κόσμο, στην κοινή γνώμη, τι πληροφορίε που μαθαίνω. Το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, κύριε Καζάκη, θέλει ένα κούρεμα ανάμεσα στο 30 με 50%. Δηλαδή mm -hmm. να κουρευτεί, να διαγραφτεί από 30 έω 50% του χρέου μα. Το θεωρείτε μια καλή κίνηση αν συμβεί αυτό. Όχι. 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 Γιατί δεν Για τα έχουμε αποκτήσει ξανά. Αυτά μέσα σε δύο χρόνια. Ναι. Όπως συνέβη το 2012. Θυμηθείτε ήμουν ο μόνος που έλεγα ότι ακόμη και αν κουρευτεί πάνω από 50% το δημόσιο χρέος... Που τότε προετοιμαζόταν στην αρχή, αν θυμάστε, είχαν πει για 26% κούρεμα ναι. στην πρώτη απόφαση των Ευρωπαίων. Mm -hmm. Λοιπόν, και εγώ έλεγα, ακόμη και πάνω από 50% να κούρευτεί, θα, ξανα... θα εκτελεστεί, γιατί υπάρχει. δεν μας λέει κανένα mm -hmm. το, δημοσιο... το... το μακροοικονομικό αποτύπωμα αυτού του κορέματο. Δηλαδή, εάν συνεχίζει να καταραίει η ελληνική οικονομία, mm -hmm. όσο και να κούρεψει, εφόσον είσαι υποχρεωμένο να δανειστείς για να πληρώσεις, το χρέο θα αυξάνει. Mm -hmm. Είναι μαθηματικά βέβαιο. Είναι απλή αριθμητική. Α τα βάλουμε κάτω. ο Καθένα από τον οικογενειό του ξέρει. Άρα τι προτείνετε. Το πρόβλημα, το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε να πληρώνουμε στο σύνολο του χρέου. Μέχρι τουλάχιστον. Ναι, βεβαίω. Για δημοσιο... πάντα ή για μερικά χρόνια. Κατά τη γνώμη μου, για πάντα. μέχρι να πάρουμε μπροστά. Κατά τη γνώμη μου, για, για πάντα. Ο λόγο που το λέω για τα κατά τη γνώμη μου, για πάντα δεν είναι επειδή θεωρώ ότι το χρέο αυτό είναι νόμιμο. Γιατί είναι παράνομο και είναι άδικο. Ναι. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να το αναγνωρίζουμε. Mm -hmm. Αν ήταν δίκαιο. Και δεν μπορούσαμε να το πληρώσουμε, θα μπορούσαμε να πάμε σε μια άλλη λύση. Να πούμε, κοιτάξτε, Μάγκε, καθίστε κάτω να το συζητήσουμε, να πάρουμε ένα μορατόριο, να συζητήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Mm. ήταν δίκαιο. Αλλά δεν είναι δίκαιο. Mm. Είναι παράνομο, είναι καταχρηστικό. Μα το λέει ακόμη και η αρμοστία του Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, με ειδικέ εκθέσει από το 2013. Δεν το λέμε μόνο εμεί δηλαδή. Ε, ε, Πώ είναι δυνατό και για ποιο λόγο θα πρέπει, σ' και καλά, ένα άδικο και παράνομο χρέο να το πληρώνουμε. Ε, θα σας έρθει, σας. Αν σα πει εσάς η τράπεζα, πήρατε 100.000 δάνειο και έρθει η τράπεζα και σα λέει, Α, χρωστάτε 500. Εσύ θα πείτε, ευχαριστώ πάρα πολύ, να το πληρώσω. Έστε. Ο κύριο Δημήτρη Κεχαγιά είναι μαθηματικό, είναι διευθυντή λυκείου στη Χαλκιδική. Σα ρωτάει το εξή: Ποιε είναι οι προοπτικέ ανάπτυξη του τόπου μα και πόσο από αυτό το χρέο είναι πραγματικό που χρωστάμε ή λογιστικό. Κοιτάξτε, το, 92 περίπου 100 του χρέους είναι κεφαλοποιημένοι τόκοι. Ναι. Τι εννοούμε, πάνω τόκια. Ναι. Γιατί, γιατί δανειζόμαστε... Για να πληρώνουμε τα δανεικά τα μας. Οπότε λογικό είναι να, να κορυφώνεται αυτό το πρόβλημα. Και άλλωστε και, τα, και, και οι διευκολύνσει που μα κάνουν, όπω λέγονται οι δανειακέ διευκολύνσει, δηλαδή οι δόσει που μα δίνουν για να πληρώσουμε, πάνε στο, στο χρέο. Δεν είναι τίποτα που μένει στην οικονομία. Τίποτα απολύτω δεν είναι. Λοιπόν, οπότε, δηλαδή όλα τα δάνεια που παίρνουμε τα δίνουμε πίσω στο στα χρέος, δάνεια μα. Το χρέο. Στην Ελλάδα δεν μένει τίποτα. Τίποτα απολύτω. Και λοιπόν. δεν είναι φτάνει μόνο αυτό. Είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε πρωτογενέ πλεόνασμα για να συμφισφέρουμε. Αυτό στο το αφαιρός. κάνουμε για να μείνουμε στην Ευρωζώνη. Φίδε. Για να μείνουμε στην ευρωζώνη. Άρα είναι πολιτική επιλογή είναι να μείνουμε, να μείνουμε επιλογή. Στην, στην ευρωζώνη. και πρέπει ε, να, ε, να μα εντάξει στι υποχρεώσει μα. το αίμα του ελληνικού λάου. Γιατί ναι. εκεί έχουμε φτάσει πλέον. Δεν είναι ότι έχουμε περίσευμα και συζητάμε. Λοιπόν... Και ε, όχι μόνο αυτό, και επειδή δεν φτάνει και το πρωτογενέ, γιατί δεν, δεν, δεν δημιουργείται πρωτογενέ σε τέτοιε συνθήκε, mm -hmm. τι κάνουμε, ξεπουλάμε τα χρυσαφικά και τα σημεία του σπιτιού. Εννοείται, ξεπουλάμε την ακίνητη περιουσία. Τα πάντα. Τα πάντα. Τι παραλίε μα, τα λιμάνια μα, τα αεροδρόμια μα. Προσφάτω, με αφορμή το προσφυγικό, ξεπουλήσαμε και τα σύνορα τη χώρα. Παραδώσαμε και το Αιγαίο. Αύριο μεθαύριο θα παραδώσουμε και εδαφική κυριαρχία στην χώρα, εδαφική επικράτεια, γιατί τα 50 δισεκατομμύρια πού θα βγουν από κατοικοποιήσεων. Όλη η περιουσία του δημόσιου αυτή τη στιγμή αποτιμάται γύρω στα 26 με 30. Πού θα βγουν τα 50, Ναι. Άρα πού πάμε. Κοιτάξτε, ήδη είμαστε οικόπεδο. Με συγχωρείτε, αλλά α, αυτή είναι η. Έχουμε χάσει την υπόσταση ως χώρα. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Σε αυτή τη χώρα, πώ λειτουργεί μια κυβέρνηση η οποία κλείνει συμφωνία με τον ΝΑΤΟ, παράδειγμα λέω, mm -hmm. και μα φωνάζει και μα διατυμπανίζει τα περί συμφωνία και πόσο καλή είναι και κακή είναι η συμφωνία, όταν αυτή η συμφωνία δεν περνά τη Βουλή. Mm -hmm. Όπω απαιτεί το άρθρο 27, παράγραφο 2 του συντάγματο. Δεν λέω θα την, θα την περνάγανε. Mm -hmm. Δεν λέω ότι δεν θα την περνάγανε. ώστε τα μνημονιακά κόμματα είναι συντριπτική πλειοψηφία. Mm -hmm. Μιλάτε έτσι, για το değil, τυπικό ναι. του πράγματο. Όχι, Όχι για το τυπικό. Ναι. Ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν θέλουν να δείξουν τη συμφωνία. Δηλαδή, να γίνει κατανοητό στον ελληνικό λαό ποια είναι αυτή η συμφωνία. Ναι, έτσι, μπράβο. Αυτό να λέτε δούνε αυτού. τι έχουν παραχωρήσει. Γιατί με, με αλόθητο προσφυγικό παραχωρήσαν τον υπηρεσιακό έλεγχο του Αιγαίου στο ΝΑΤΟ. Γι' αυτό εξαναγκάστηκε ο Πούτιν σε υποχώρηση. Ούτω ή άλλω δεν είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, ναι, αλλά τα μέλη τι, του... τι θα άλλαζε. Όχι, εδώ υπάρχει μεγάλη ιστορία. Γιατί ακόμη και άσκηση να γινόταν στο Αιγαίο, στον ναι. ΝΑΤΟ, χρειαζόταν ειδικό νόμο. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Σήμερα, παραδώσαμε, μάλλον με αυτή τη συμφωνία, παραδώσαμε ολόκληρο το Αιγαίο στο ΝΑΤΟ. Mm -hmm. Με αποτέλεσμα να μην ασκούμε κυριαρχία στο Αιγαίο. Έχει επιχειρησιακή αρμοδιότητα το ΝΑΤΟ. Και αυτό είναι κατά παράβαση και του δικού του καταστατικού χάρτη, mm -hmm. γιατί δεν επεκαλεστήκαμε απειλή 4 και 5 του καταστατικού χάρτη του ΝΑΤΟ, mm -hmm. αλλά και του δικού μα συντάγματο, που απαιτεί το άρθρο 27, παράγραφο 2. Και δεν την εμφανίζονται τη συμφωνία αυτή, παρά το γεγονό ακούμε από εδώ συμφωνία, από εκεί συμφωνία, για να μην δείξουν ότι με άλλο το προσφυγικό, όπου το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να συνεισφέρει, να συνεισφέρει σε τίποτα. Απολύτω. Mm -hmm. Με άλλο το προσφυγικό, στην πραγματικότητα η ιστορία είναι να χάσουμε το Αιγαίο. Βλέπετε τέτοια κακά σενάρια μπροστά. Θα... Όχι, είναι yeah. δεδομένο αυτό. Πριν, πριν έρθουμε τώρα στο προσφυγικό, και βάζετε ένα θέμα πολύ σημαντικό, βέβαια, με τον ΝΑΤΟ, τη, την παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Για την κατάσταση τη οικονομία. Κατά τη γνώμη σα, ποιοι έχουν την ευθύνη την έχει την ευθύνη η κυβέρνηση, η οποία είναι η τελευταία κυβέρνηση που είναι στα πράγματα 15 μήνε. Ποιο θέλει για αυτή την κατάσταση που έχουμε έρθει έω εδώ. Σαφέστατα, σαφέστατα φταίνε οι δανειστές, ναι. να το πούμε έτσι, ο, ο ευρωπαϊκός μηχανισμός ναι. αφενός και οι ελληνικές κυβερνήσεις όπου συμφώνησαν και ε, ενέδωσαν στις πιέσεις των δανειστών και του εκβιασμούς τους από το πρώτο μνημόνιο μέχρι σήμερα. Μιλάτε για το 10 και μετά. Βεβαίως. Ναι. Γιατί δι, αυτό το πράγμα που συνέβη στην Ελλάδα είναι ένα πραξικόπημα ολκής. Ναι. Το οποίο είναι πρωτοφανέρωτο για τα ιστορικά χρονικά, όχι μόνο της Ελλάδα, παγκόσμια. Θα σα πω μόνο κάτι. Ότι για να μπορέσει να υπάρχει κάτι έκτακτο σε μια χώρα, πρέπει να προβλέπεται από το Σύνταγμα και του νόμου. Μέχρι τώρα, το έκτακτο σε μια χώρα, όπου αναιρεί δικαιώματα ή τέλο πάντων περιορίζει την ναι. λειτουργία τη συνταγματική τάξη, mm. ήταν μόνο η κατάσταση πολιορκία λόγω μεγάλων κατασταση καταστροφών, πολέμων και τέτοια πράγματα. Δεν διανοήθηκε ποτέ κανένα στα πλαίσια του δικαίου να θεωρήσει έκτακτη κατάσταση για μια χώρα τη δημοσιονομική κατάσταση δηλαδή τη δημοσιονομική πολιτική της χώρας. Mm. Αυτό είναι φανές. Μόνο συμβαίνει στην Ελλάδα και με, την, με τα ανώτατα δικαστήρια, την κάλυψη των ανώτατων δικαστηρίων, αλλά αυτό δεν με εντυπωσιάζει προσωπικά, γιατί ο Άριος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, Χούντα είχαμε με τη Χούντα. Mm. Γερμανική κατοχή είχαμε με τη γερμανική κατοχή. Παράδοση εδάφους είχαμε. Πρώτα τα ανώτατα δικαστήρια εκεί πέρα. Mm. Γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα, τα νότα δικαστήρια για να καλύπτουν τι ατασταλίε εκτελέσει εξουσίας. εξουσία. Για να μην πω τίποτα χειρότερο. Ναι. Λοιπόν. Και δεν έδωσε και ποτέ λόγο αυτοί οι κύριοι και κυρίε δικάστε. Δικάστηκαν οι Χουντέ, για παράδειγμα, για, το, για επισχάτη προδοσία. Αλλά ο Άριο Πάγος που του έδωσε δίκιο ω επαναστα... επανάσταση δεν δικάστηκε. Ναι. Λοιπόν, το ίδιο... Βάζεται, το Βάζετε πολλά θέματα. Θέλω να πω ότι το ίδιο, στο ίδιο κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα, αλλά πολύ χειρότεροι. Στα μνημόνια πώ φτάσαμε. Πολύ χειρότεροι. Πτάσαμε γιατί πολύ απλά δεν ναι. επέτρεψαν οι Ευρωπαίοι στην Ελλάδα να διαπραγματευτεί και να διαχειριστεί σύμφωνα με τα συμφέροντά τη και τα, και τα διεθνώς νόμιμα, mm -hmm. το χρέο που είχε πραγματικά ήταν αδύνατο να πληρωθεί. Ναι. Αυτό. Α, όταν το Γενάρη του 2009... Δεν μπόρεσε να, να πουλήσει ομόλογα η ελληνική κυβέρνηση και η κυβέρνηση του κ. Καραμαλή ναι. τότε. Τι έκανε, ναι. τι θα έπρεπε να είχε γίνει, τότε θα μπορούσε κάλλιστα η ελληνική κυβέρνηση, είτε του κ. Καραμαλή, είτε η, η, η επόμενη, του κ. Mm. Του, uh, του κ. Παπανδρέου, να πει στου δανειστέ: Καθίστε κάτω σε ένα τραπέζι, να τα βρούμε. Οι δανειστέ τι μπορούσαν να κάνουν τότε, mm -hmm. Τίποτα απολύτω. Χει, στη χειρότερη περίπτωση να έρθουν στα ελληνικά δικαστήρια να προσβάλλουν την απόφαση τη ελληνική κυβέρνηση. Και μετά από 40 τέρμενα, το, τα δικαστήρια του λέγανε: Κοιτάξτε, πήγαινε, βρείτε τα, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να, να υπάρχει άλλη λύση. Ναι. Αυτό όμω θα μα έδινε εμά τεράστιο περιθώριο να ανακάμψει η οικονομία. Ναι. Δεν το κάνανε αυτό. Με εντολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια τη συνενοχή των δύο κομμάτων. Των δύο κομμάτων εξουσία. Μόνο και μόνο για να μην καταρρεύσουν οι γερμανικέ και γαλλικέ τράπεζε που είχαν τον κύριο όγκο του χρέου του, του ελληνικού και για να μην υποστεί κατάρρευση το ευρωπαϊκό νόμισμα. Γι' αυτό υποφέρουμε σήμερα. Λοιπόν, τώρα είμαστε σε μια κακή κατάσταση. Το έχουμε πει τρει-τέσσερι φορέ απόψε, αλλά αυτή είναι η κατάσταση δυστυχώ. Εσεί, του πολίτε που μα παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ε, τι λέτε, τι συνιστάτε, πώ πρέπει να αντιδράσει ο Έλληνα πολίτη σε το δρόμο που είναι ένα δρόμο κακό, χωρί επιστροφή. Το πρώτο πράγμα είναι ότι πρέπει να πάρουμε τι αποφάσει μα. Εάν θέλουμε να παραμείνουμε σε αυτό το δρόμο, να πάρουμε τι αποφάσει μα. Δηλαδή να ψάξουμε μια άλλη χώρα. <laughs> αυτό λοιπόν... είναι είναι λιγάκι δύσκολο. Ε, το κάνουν πάρα πολύ είναι το, κάνουν, ε, το, το, κάνουν αλλά πολύ Την, δυστυχώς. την πατρίδα μα την αγαπάμε. Όχι, να σα πω αυτό και κάτι είμαστε, άλλο. Είμαστε, είμαστε οι, οι, οι νέοι οι άνθρωποι απόλυτε. είναι πιο εύκολο να φύγουν τώρα. Ένα που έχει τελειώσει τώρα το πανεπιστήμιο. Εμένα ε, ε, μου ξεσκίζεται ε, καρδιά ε, να βλέπω άνθρωπου νέου. Γιατί και τα, και τα παιδιά μου ασφάλω, είναι σε αυτή την ηλικία. Έχετε πολύ δίκιο. Και αυτό που θέλω να του πω και ειλικρινά με μέσα από την καρδιά μου είναι να, μείνουν εδώ να παλέψουμε να σώσουμε την πατρίδα. Γιατί αυτό ο τόπος μας ανήκει. Mm -hmm. Δεν ανήκει σε κανέναν άλλον, στο λαό του ανήκει mm -hmm. και οφείλει να του ανήκει για να το... και να ευημερεί ο λαό. Όχι οι τυχοδιώκτε, οι τη αρπαχτή, τα φαντζ, οι τραπεζίτε, οι δανειστέ και οι πολιτικοί του. Έλεος πλέον με τη συμμορία που κυβερνάει αυτό τον τόπο. Όχι τώρα, εδώ Δε... Απλά τώρα έφτασε στο σημείο το ταμείο να είναι άδειο και αυτοί που κατακλέψαν τα ταμεία έρχονται τώρα και μας δά τα αρέστα. Να καταβάλουμε εμείς, από, το, από όχι από το ειστέρημα, από τη ζωή μας την ίδια. Βλέπω το εξή. Στο... Είναι πολύ επιθετικό ο λόγο σα και για του δικαστέ. Είπατε πράγματα στα οποία εγώ δεν συμφωνώ απολύτω αυτά. Αλλά δεν έχει σημασία. Όχι, εγώ... ιστορικά γεγονότα. Εγώ σα κάλεσα, κάλεσα για να ακούσουμε τη δική σα άποψη. Υπάρχει μια γενίκευση όταν κάνετε κριτική σε, σε όλο το πολιτικό φάσμα, είναι έτσι, καταλαβαίνω καλά. Όχι, σε αυτό που Δε... έχουν σε σε κυβερνήσει. Δηλαδή, βάζετε στο ίδιο τσουβάλι, αυτή τη στιγμή, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ που κυβερνάνε τα τελευταία 40 χρόνια και το ΣΥΡΙΖΑ Βέβαια. μέσα. Βέβαια. Στο ίδιο τσουβάλι, Βέβαια. Και... Βέβαια. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε, Δολοφόνησε την Ελπίδα. Ναι. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Mm -hmm. Ό,τι χειρότερο. Και όχι μόνο αυτό το πράγμα, αλλά επί, επί, δια, επί του δέχτηκε να μπουν στο τραπέζι εθνικά θέματα. Τερα... ζητήματα τεράστια συνόρων, mm -hmm. ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, εθνι... εθνικού εννοείται εδάφους. Στο χειρισμό, εννοείτε με το, το προσφυγικό. Με όλα αυτά τα ζητήματα. Εδώ, yeah. συγγνώμη, αυτές τις μέρες από τις 20 μέχρι τις 22, ο Υπουργό Άμυνα αυτής της χώρας βρίσκεται στην ε, ε, ετήσια σύνοδο Τη ΑΙΠΑΚ. Ξέρετε τι σημαίνει ΑΙΠΑΚ. Στι Ηνωμένε Πολιτείε, δηλαδή. Το, λόμπι το, ναι, yeah. το του Ισραήλ στι Ηνωμένε Πολιτείε, των Σιωνιστών. Δηλαδή, με συγχωρείτε, ούτε η Χούντα δεν το δέχτηκε αυτό το πράγμα. Ναι. Με συγχωρείτε, υπουργό εν ενεργεία σε λόμπι και μάλιστα σε λόμπι του Ισραήλ, το οποίο πληρώνει γεωρουσιαστέ. Αυτά είναι σκάνδαλα που έχουν βγει και είναι πολύ γνωστά στι ΗΠΑ. Ναι. Για να γίνει ο πόλεμο στη Συρία και να γίνει πόλεμο στο Ιράν και να και να διαλυθεί η Βόρεια Αφρική με την Αραβική Άνοιξη και όλα αυτά τα πράγματα. Και πάει ο δικό μα υπουργό άμυνα εκεί και δεν τον έχουν συλλάβει ακόμη. Γιατί αυτό το πράγμα είναι διαπλοκή στη νιωστή δύναμη. Ναι. Να σα ρωτήσω κάτι. Ο κύριο Θανάση Αθανασόπουλο ρωτάει το εξή. Αναφέρεται στην ιστορία με τα φαντ που είπατε πριν κτλ. τα λοιπά. Mm. Τα δάνεια που θα δώσει η τράπεζα σε ένα φαντ είναι μια νόμιμη διαδικασία. Ή... Ναι, ναι, έχει πέρασει νόμο. Έχει πέρασει νόμο. Έχει πέρασει νόμο. Λοιπόν, μία... Και πρόσφατα πέρασε και δεύτερο νόμο, το ΦΕΚ δηλαδή δημοσιεύτηκε ναι. και η διαδικασία ίδρυση των φαντ, λειτουργία των φαντ. Πώ θα λειτουργήσουν τα φαντ. Ναι. Άλλο, ο κύριο Κώστα. Εγώ λέει έκανα δύο δουλειέ. Για να πληρώσω τα δάνεια μου, τι είμαι, λέει, είμαι μακάκα που έκανα δύο δι... Γιατί να μην τα πληρώσουν και οι άλλοι. Γιατί δεν μπορούν να τα πληρώσουν. Ναι. Γιατί του τους έκοψαν τη, τη, το εισόδημα χωρί να του ρωτήσουν. Mm -hmm. Εάν του κόβαν το εισόδημα και δεν μπορούσε ο ίδιο, τι θα γινόταν. Και μιλάμε για το 80% των δανειοληπτών, αυτή τη στιγμή. Το 80% των δανειοληπτών δεν, να δεν έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τα δάνεια. Βέβαια. Δεν οκ... Το, ξέρετε, το... 8 και 8 από... ναι, το ναι. ξέρετε και από το περιβάλλον σα, άλλωστε. Ναι. Δεν ξέρω αν χρωστάτε κι εσεί. Μα ασφαλώ <laughs> χρωστάω κι εγώ. Βεβαίως. Εγώ τι, υπάρχει ένα που να μην χρωστάει σήμερα. Να, ασφαλώς και κι εγώ. Ε, απαντήστε εσείς εσεί τον κύριο. Ο κόσμο, κύριε, κύριε Καζάκη, αγαπητέ κύριε Καζάκη, χάνει τα σπίτια του σήμερα. Ο κόσμο έχει δουλέψει μια ζωή, έχει πάρει ένα δάνειο, συμπλήρωσε τα, ναι, το, γιατί είχε κάνει ένα του, οικονομικό ναι, προγραμματισμό. Ναι, και τώρα, αυτή τη στιγμή, με την κατάσταση που έχουν έρθει τουμπα όλα, έχει αλλάξει η ζωή μα τελείω. Σωστό. Λοιπόν, χάνει τα σπίτια του. Χάνει ναι. την περιουσία για την οποία έχει δουλέψει 30 και 40 χρόνια. Βεβαίω. Γι' αυτό δηλαδή ότι αυτό, κοιτάξτε να δείτε. Προέχει το συμφέρον του απλού πολίτη. Δεν μπορεί να. Εγώ τουλάχιστον Μα δεν... Συμφωνώ απολύτω. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ούτε ποιο είναι η κυβέρνηση. Ούτε ποιο είναι αντιπολίτευση. Έχετε δίκιο. Εμένα με ενδιαφέρει Είχε. να είναι ο κόσμο σε καλή κατάσταση. Αυτό και Μπορεί μπο... να βρεθεί ένα πολιτικό φορέα ή μια κυβέρνηση που να φέρει τον κόσμο σε μια καλή κατάσταση. Για αυτό το αυτό λόγο... είναι ενδιαφέρον. Γι' αυτό το λόγο ε, 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 είμαι τόσο αυστηρό με του κυβερνώντε. Ναι. Γιατί ακριβώ το θέμα μα εδώ δεν είναι το Να κάνουμε αντιπολίτευση. Το θέμα μα είναι εδώ πέρα να σωθεί ένα τόπο ο, ο οποίο πραγματικά ισοπεδώνεται. Ακριβώς, Αυτό είναι. Ε, αυτό το πράγμα. Ε, δηλαδή να πραγματικά... μπορούμε να κάνουμε μια ρεαλιστική πρόταση. Αυτό που σα είπα στην αρχή, έτσι που ξεκινήσαμε την ενδιαφέρουσα κουβέντα και φτάσατε αμέσω να μα πείτε για την Ορβηγία. Την θα ο... μπορούσα να σα αναφέρω πάρα πολλά παραδείγματα. Ναι. Πάρα πολλά, και επιμέρου και πιο ολοκληρωμένα. Mm -hmm. Το θέμα μα είναι, έχουμε την ελευθερία να τα εφαρμόσουμε. Να διδαχτούμε και να τα εφαρμόσουμε. Να Δυστυχώς όχι. Στην, στην, Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει το πάνω χέρι η γερμανική οικονομία. Δηλαδή είναι οι Γερμανοί αυτοί οι οποίοι αυτοί, καθ, αυτοί καθορίζουν αυτοί τα πράγματα. Αυτοί μοιράζουν την τράπουλα, ναι. Αυτοί μοιράζουν την τράπουλα. Ναι, ναι, τι ναι. στόχο έχουν τώρα. Πού το πάνε το πράγμα, δηλαδή. Κοιτάξτε, αυτή, 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 αυτή Γιατί τη στιγμή... σαφέστατη εικόνα για την κατάστασή μα έχουν. Βεβαίως. Πού το πάνε, δηλαδή. Ε, κοιτάξτε, πολύ, είναι πολύ απλό. Κινδυνεύουν και αυτοί από ύφεση. Ναι. Κινδυνεύει να καταρρεύσει η μεγαλύτερη τράπεζα του κόσμου η που Boots είναι Bank. δική του, η Deutsche Bank. Η Deutsche Bank. Έτσι, αυτή τη στιγμή ναι. έχει ένα άνοιγμα που ξεπερνά τα 63 3 εκατομμύρια δολάρια. 63 τρισεκατομμύρια δολάρια. 63 τρισεκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, όταν ολόκληρο πλανήτη παράγει 77 τρει. Καταλαβαίνετε μέγεθο προβλήματο. Και τώρα τι έχει γίνει τώρα, εκποιείται και διαλύεται η υπόλοιπη ευρωζώνη προκειμένου να στηριχτούν τράπεζα την Deutsche Bank. Μάλιστα. Εκεί Αυτοί δηλαδή για να, σώσουν, για να σώσουν το, την πάρτη του, δολοφονούν όλου του υπόλοιπου. Αυτό γιατί για την Ελλάδα γιατί είναι εύκολο αντίπαλο. Εύκολο αντίπαλο. Τώρα που είμαστε στη Γερμανία, και εγώ είπα Bundesbank γιατί το μυαλό μου ήταν στην Bundesbank. Ε, έβγαλε έρευνα η Bundesbank λοιπόν, ε, η κεντρική τράπεζα, και λέει ότι στη Γερμανία μία μικρή ελίτ κατέχει τον περισσότερο πλούτο. Έχει, έχετε δίκιο. Το πιο πλούσιο, λέει, 10% των Γερμανών. Κατέχει σχεδόν το 60% του πλούτου στη Γερμανία. Αυτό το λέει η Bundesbank, έρευνα τη Bundesbank. Είναι το μεγάλο χάσμα, καταδεικνύει, λέει, το μεγάλο χάσμα ανάμεσα στου πιο πλούσιου και στου πιο φτωχού τη μεγαλύτερη οικονομία τη Ευρώπη, που είναι η γερμανική Α, οικονομία. Απλά έχει, έχει σημασία και ένα άλλο στοιχείο, που το λέει πάλι η συγκεκριμένη έρευνα, ότι ναι. είναι το μεγαλύτερο χάσμα που έχει σημειωθεί ναι. στην Γερμανία μετά την εποχή του Μπίσμαρκ. Μάλιστα. Στην πρώτη, στο πρώτο ράιχ. Και αυτό που οφείλεται πότε έγινε το τεράστιο άνοιγμα όταν η Γερμανία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Αν δείτε με, με βάση το βιβλίο του κύριου Πικετή, ο, του οικονομολόγου, του Γάλλου οικονομολόγου που έχει συζητηθεί πάρα πολύ, mm -hmm. το ίδιο συνέβη και στη Γαλλία. Το ίδιο συνέβη και σε όλε τι μεγάλε οικονομίε. Ό,τι κατάκτησαν οι λαοί σε εισόδημα, ευημερία, τρόπου ζωή, δικαιώματα, όλα αυτά τα χάσανε μέσα σε δύο δεκαετίε Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώ σα φαίνεται ότι ο Σόιμπλε και ο Σαπέν βλέπουν πρόοδο στο ελληνικό πρόγραμμα, Τι, τι, Κοιτάξτε, τι μπορούμε το... να σκεφτούμε γι' αυτό. Κοιτάξτε, ότι... ε, 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 τι, τι, τι σημαίνει πρόοδο για αυτούς. Ναι. Πρόοδο σημαίνει είναι ένα checklist. Το οποίο λέει Α, το κάνατε αυτό. Τσεκ. Καλά πάτε. Με το κάνατε το άλλο. Καλά πάτε. Αλλά δεν εξετάζουν τι συνέπειε. Δηλαδή, το κάνατε αυτό. Πού πήγε η οικονομία, Το αποτέλεσμα, Ποιο είναι. Δεν του δεν ενδιαφέρει. Του ενδιαφέρει μόνο να το κάνει. Ανεξαρτήτω των Η ελληνική οικονομία το 2010, εάν κάνουμε μία σύγκριση τη ελληνική κατάσταση το 2010 με το 2016. Τι, ποιο είναι το συμπέρασμά σα. Σα λέω πάλι είναι πρόκειται για κατάρρευση. Δεν έχει υποστεί τέτοια υπο, υποτίμηση και υποβάθμιση η ελληνική οικονομία ε, από το 1867. Μάλιστα. Σα λέω και μπορώ να το, να σας το χειροτερήσω. Από το 1867 έχουν να υποστούμε τέτοιο πράγμα. Ούτε καν στον πόλεμο δεν είχαμε υποστεί τέτοια πράγματα. Ο Στουρνάρα λέει ο, ότι την κρίση δεν την προκάλεσαν τα μνημόνια, αλλά η, η αδικαιολόγητα επεκτατική δημοσιονομική πολιτική. Μάλιστα, την κρίση. Δηλαδή, δηλαδή τα μνημόνια δηλαδή, είναι αποτέλεσμα τη επεκτατική αδικαιολόγητη δημοσιονομική πολιτική. Για τον κύριο Στουρνάρα, πραγματικά είναι ναι. θέμα συνεννόηση. Ε, επεκτατική δηλαδή, πολιτική είχαμε μέχρι το 2009. Ναι. Και μέχρι τότε η ανεργία μα ήταν 11%. Ναι. Στο, στο μέγιστο. Το 2009 η ανεργία ήταν στο 9. Ενέ... Μέχρι το 9, στο... αλλά το μέγιστο όλο το... των το προηγούμενων μέγιστο. χρόνων ήταν 11%. Το μέγιστο. Το μέγιστο. Έτσι. Με το που εφαρμόστηκαν τα μνημόνια, η ανεργία χτύπησε 27% μέγιστο. Δηλαδή, μέσα σε 7 χρόνια ήρθε να πούμε πώ να το πω τώρα η καταστροφή Έτσι. του κόσμου. Το, την, ίδια εποχή, την ίδια εποχή το εισόδημα του Έλληνα υποχώρησε επίσημα 30 με 40%. Ναι το εισόδημα. Ε, τι ακριβώ τώρα, mm -hmm. Δηλαδή με συγχωρείτε, πρέπει να είσαι φοβερά οικονομολόγο, Δηλαδή πρέπει να είσαι στουρνάρα. εκτό κι αν ο είναι όνομα και πράγμα. Δηλαδή με συγχωρείτε που το λέω, ναι. αλλά με εντυπωσιάζει αυτή η λογική. Mm -hmm. Mm -hmm. Και στο κάτω γραφής κανένας κανένα δεν το αποδέχεται. Ακόμη και το Ευρωκοινοβούλιο λέει ότι έχει υποστεί. Ακόμη και, και ο Σόιμπλε το έχει πει. Ναι. ναι, είναι δύσκολη η πορεία, είναι θέμα προσαρμογή, αλλά αργά ή γρήγορα θα βγούμε. Είναι αυτό το πράγμα, πιστεύω, ει ένα παντέα παντεοκάτω να yeah, το έτσι. Λοιπόν. Θα πάμε σε διαφημίσει. Δύο, δύο λεπτών και στη συνέχεια, γιατί κάναμε ένα γύρο πρώτων ερωτήσεων. Θέλω να, να δούμε τι σα ρωτάει ο κόσμο. Θα, σας... θα δούμε βίντεο με ερωτήσει πολιτών προ εσά για την οικονομία, για τη ζωή μα κτλ. Mm -hmm. Θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, φίλε και φίλοι, δύο λεπτών και θα επανέλθουμε.